είναι από τα ελάχιστα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου που ο Καλλικράτης και η συνένωση των Δήμων πέτυχε, αφού ούτε ένας πολίτης, ούτε ένας πολιτικός δεν αμφισβητεί την ωφελημότητα του ενιαίου πλέον Δήμου μας. Στα 3 χρόνια που πέρασαν, συμφιλιώσαμε κοινωνίες και ομάδες πολιτών που δεν μιλούσαν μεταξύ τους και υποδάμιζαν και αυτό υποδάβλιζε την προοπτική θωράκισης και αναβάθμισης του κοινωνικού και του οικονομικού ιστού του νησιού μας. Αντιμετωπίζαμε τους πολίτες χωρίς καμιά εξαίρεση ως ίσους και όχι ως υποτελείς, γνωρίζοντας ότι μόνο με τη συμμετοχή και την δική τους δύναμη θα ξεπεράσουμε την περίοδο της κρίσης. Είδαμε τον πόνο και την αγωνία των συμπατριωτών μας για να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα της οικονομικής κρίσης και προσπαθήσαμε να μην τον επιβαρύνουμε και εμείς, να μην του δώσουμε και τη ζημιά για να πάει ακόμα πιο κάτω. Υπός σήμερα έχει την απαιτούμενη ηρεμία που σε αυτές τις δύσκολες εποχές είναι απαραίτητη στους πολίτες για να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Στα 3 χρόνια που πέρασαν, αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση και αφορούσαν την επιβίωση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων και την υποστήριξη των ενδεών. Οργανώσαμε για πρώτη φορά την υπηρεσία της κοινωνικής μέρημνας και της πρόνοιας, ώστε να βρίσκουν οι συνδημότες μας ένα αποκούμπι στήριξης. Και αναδείξαμε εμείς μόνοι στο Δημοτικό Συμβούλιο το έργο της Ιεράς Μητρόπολης, που σε χρόνους καλεπούς απαιτεί την υποστήριξη, αφού παίζει καθοριστικό ρόλο στην ψυχική και πνευματική ανάταση των πολιτών. Η ΚΟΣ σήμερα έχει τους αναγκαίους και απαιτούμενους μηχανισμούς στήριξης των ασθενών ομάδων του πληθυσμού, ως παράδειγμα μοναδικό μιας δίκαιης κοινωνίας που ο οικονομικά αυτάκης μεριμνάει για τον αδύνατο. Στα 3 χρόνια που πέρασαν, επιδιώξαμε να βλύνουμε και να κατασβέσουμε τις συγκρούσεις και τις έρηδες μεταξύ ομάδων και επαγγελματιών του νησιού μας. Σε μια κλειστή κοινωνία, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις είναι ό,τι το χειρότερο, όταν οι εχθροί βρίσκονται πρώτων πυλών ή ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Παρεξηγηθήκαμε από πολλούς για τη στάση μας στη λειτουργία κυρίως της πόλης, επειδή αγνοούν ότι η όξυνση και η καταναγκαστική ή η αστυνομική επιβολή μέτρων σε περιόδους κρίσης επιφέρει τα αντίθετα από το επιδιωκόμενο αποτελέσματα. Στα 3 χρόνια που πέρασαν, σε αντίθεση με τα σκληρά οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, με σύνεση και σοφροσύνη, απαλύναμε στο μέτρο του εφικτού τα οικονομικά βάρη που εκπομίζονται οι συμπατριώτες μας από τα τέλη και τους φόρους του Δήμου. Μειώσαμε τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο 50% στις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου που πλήττονται όσο κανένας άλλος από τη μεγάλη κρίση. Μειώσαμε τα ενίκια των καταστημάτων του Δήμου μας. Δώσαμε τη δυνατότητα να ελαφρυνθούν τα καταστήματα που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους μέχρι και 40% μείωση το κάθε χρόνο. Μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτικών ρεφονιπιακών σταθμών, ανακουφίζοντας έτσι οικονομικά το οικογενειακό εισόδημα που εξανεμίζεται καθημερινά. Απαλλάσσουμε
τους περισσότερους ενοικιαστές των δημοτικών κατεστημάτων από την ομοιρία του νόμου και τον κίνδυνο των εξώσεων. Η ΚΟ σήμερα έχει πολίτες που ξέρουν ότι υπάρχει μια εξουσία που μεριμνά και φροντίζει για αυτούς. Στα 3 χρόνια που πέρασαν, αναλωθήκαμε στην κυριολεξία για να επιλύσουμε 3 χρονίζοντα για δεκαετίες προβλήματα που ταλαιπωρούν τους ιδιμότες μας, που υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας και δυναμικίζουν την οικονομική και κοινωνική θέση των πολιτών. Την υδροδότηση του τριγώνου με επαρκές και καθαρό νερό, την τακτοποίηση στο κλιματολόγιο των οικοπαίδων της επέκτασης των σχεδίων πόλης και την παροχή σωστών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Και για τα 3, δεχθήκαμε την χλέβη, δεχθήκαμε την αντίδραση, δεχθήκαμε και τον πόλεμο. Και όμως, μέσα σε 3 χρόνια, επιλύονται τα 2 που μας ταλαιπωρούν πάνω από 30 και 40 χρόνια. Και για το 3, την δημόσια υγεία τολμήσαμε. Τολμήσαμε ως μόνος Δήμος σε όλη τη χώρα. Και θα αποδείξουμε, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, ότι η υγεία στην ΚΟ, την πατρίδα του Ιπποκράτη, δεν μπορεί να εμπορευματοποιηθεί. Αυτή είναι μια προειδοποίηση, όχι δική μας, αλλά του λαού μας, που θα την δουν να υλοποιείται την προσεχή πενταετία. Στα 3 χρόνια που πέρασαν, είμαστε οι μόνοι που αναδείξαμε και θέσαμε στο επίκεντρο των συζητήσεων, των προβληματισμών και των δράσεων τα τεράστια προβλήματα της σύνθρωψης των οικογενειακών επιχειρήσεων και της ανεργίας των νέων και ιδίως των επιστημόνων μας. Σπάνιες φορές η αυτοδιοίκηση στη χώρα μας έθετε ως πρωταρχικό μέλημα την ανάληψη των ευθυνών που έχει η κεντρική εξουσία. Και εμείς δεν ανοίξαμε απλά τον διάλογο και δεν θέσαμε απλά τους προβληματισμούς μας και τις διεκδικήσεις μας, αλλά δείξαμε νέους δρόμους και ανοίξαμε νέους ορίζοντες στην απασχόληση και στην καινοτομία. Με καθαρό τρόπο είπαμε ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις δεν έχουν καμιά τύχη επιβίωσης εάν δεν συνεργαστούν, αν δεν ενώσουν τις δυνάμεις τους, εάν δεν προχωρήσουν στην ποιότητα και στην καινοτομία. Κατευθύνουμε και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια επαγγελματικών συνεργασιών. Οι κοινοπραξίες στους ομπρελάδες, οι εταιρικοί σχέσεις στους επαγγελματίες των ταξί μας, οι συνεργασίες στα δημόσια μέσα μεταφοράς, οι κοινοπραξίες των πλειοκτητών, η συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων, είναι δείγματα τα οποία ο Δήμος στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις μέχρι παρεξήγησης και με σεβασμό στους συμμετέχοντες.